χτυπήθηκε ο εκτοξευτής Χίμαρς που χτύπησε τη γέφυρα Αντωνόφσκι στη Χερσόνα, σύμφωνα με ρωσικές πηγές. Βίντεο από μία επίθεση δρόνου σε σύστημα πολλαπλών πυράβλων εκτοξευσής Χίμαρς, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για να χτυπήσει τη γέφυρα Αντωνόφσκι στο Χερσόν, δημοσιεύσαν δημοσιογράφοι του ειδησεογραφικού πρακτορείου «ΑΝΑ». Σε βίντεο που τραβήχθηκαν κοντά στο χωριό Στέπνο στην περιοχή Μικολάιβ μπορείτε να δείτε πως ένα μη επάνδρομενο αεροσκάφο προσαρμόζει την πρόσκρουση στον εκτοξευτή χήμαρς MLRS. Το χτύπημα προφανώς δόθηκε με όπλα υψηλής ακρίβειας αφού η απόσταση από την πρώτη γραμμή είναι περίπου 70 με 75 χιλιόμετρα κάτι που δεν επιτρέπει τη χρήση πυροβολικού. Επίσης, στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης οι ρωσικέ αεροδιαστημικέ δυνάμει επιτέθηκαν στο προπύργιο τη Λαγιώνα των Ξένων. Ω αποτέλεσμα του χτυπήματο, καταστράφηκαν περισσότεροι από 80 μισθοφόροι και 11 μονάδε ειδικού εξοπλισμού. Αυτό αναφέρθηκε σε ενημέρωση από τον επίσημο εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα Ιγκόρικο Νασέγκοφ. Στο χωριό Βιβοντόβο, ω αποτέλεσμα ενό πλήγματο υψηλή ακρίβεια των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων στο προπύργιο του σχηματισμού τη Λαγιώνα των Ξένων. Καταστράφηκαν περισσότεροι από 80 ξένοι μισθοφόροι και 11 μονάδες ειδικού εξοπλισμού, είπε ο Κονασέγκοφ. Επιπροσθέτω, τα ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν απόπειρα δολοφονίε κατά του αναπληρωτή επικεφαλής των ρωσικών αρχών στην Νόβα Κακχόβκα, Βίταλι Χούρ, που πυροβολήθηκε πρώτο με πιστόλι Μακάροφ. Ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι αυτό συνέβη κοντά στο σπίτι του. Πέραν αυτών, είχαμε και έναν ελαττωματικό ουκρανικό πύραυλο αεράμινα S300 που έπεσε στο Χάρκοβο. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προσπάθεια ουκρανικών συστημάτων αεράμινα να αναχαιτήσουν ένα πύραυλο κρούζ. Όπω και σε προηγούμενε περιπτώσει παρόμοια με αυτήν, ο πύραυλο κατέλαβε επιτυχώ τον στόχο του, ωστόσο έχοντα ανέβει σε ένα ορισμένο ύψο, λόγω λειτουργία τον έχασε απροσδόκητα και έπεσε ακριβώ στην αστική ανάπτυξη του Χάρκοβο. Το ότι μιλάμε για το αντιεροπορικό πυραυλικό σύστημα S300 αποδεικνύεται από τα ανακαλυφθέντα θραύσματα ενός αντιεροπορικού κατευθυνόμενου πυραύλου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.